αυτό που κάνω το κάνει κυριολεκτικά το 1% των αντρών. Θα πρέπει να σκέφτεσαι ποιος έχει τα αρχίδια να κάνει αυτό που κάνω. Yo, Spy Magues, Μιχάλης εδώ, με ένα ακόμα βίντεο. Και αυτό το βίντεο είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Και θα καταλάβεις γιατί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο συγκεκριμένα, μόλις προσγειώθηκα. Και έχω έρθει στη Θεσσαλονίκη για bootcamp. Και πλέον, να ξέρεις, πέρα από τα bootcamps που τρέχω στην Αθήνα, κάνω bootcamps σε κάθε μεγάλη ελληνική πόλη. Μέχρι στιγμής έχω κάνει bootcamps στα Γιάννενα, τώρα στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα οπουδήποτε θέλει κάποιος να πάω, έρχομαι. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το bootcamp θα δεις στο link που υπάρχει κάτω στην περιγραφή. Τσέκαρε το link αυτό, θα δεις γενικότερα τι παίζει με το bootcamp, τι ακριβώς είναι, τι περιλαμβάνει, πώς μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή και θα πάρεις μια πάρα πολύ καλή εικόνα. Τώρα σε αυτό το βίντεο θα πάρεις μια ακόμα καλύτερη εικόνα για το bootcamp, τι παίζει με το bootcamp, διότι το βίντεο που θα δεις είναι ένα vlog, ένα τρίμερο vlog στο οποίο ουσιαστικά θα μεταφερθείς στην όλη εμπειρία του bootcamp, θα δεις τι είναι αυτό που κάνουμε, πώς το ζούμε και θεωρώ ότι θα γουστάρεις πάρα πολύ, θα δεις πώς το ζούμε εμείς, πόσο πολύ γουστάρουμε όταν βγαίνουμε έξω και είναι κάτι που σίγουρα θα θες να ζήσεις κι εσύ. Εννοείται φυσικά κάνεις like στο βίντεο, να τσεκάρεις στα social media αν δεν έχεις τσεκάρει, Facebook, Instagram κτλ. Έτσι και subscribe αν είσαι νέος θεατής για να ενημερώνεσαι κάθε φορά που βγάζω νέα βίντεο. Αυτά λοιπόν και θα δεις πολύ περισσότερα στην πορεία. Λοιπόν, μάγκες, έχουμε φτάσει στη Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους και τώρα πάω να βρω τους μαθητές, να τους γνωρίσω από κοντά επιτέλους. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί τους και θα γνωριστούμε και θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση σχετικά με το bootcamp. Θα κάνουμε έτσι μια θεωρητική συζήτηση και μετά θα μιλήσουμε να κάνουμε day game. Πάμε! Η εξέλιξη πρέπει να είναι κάτι αμοιβαίο, νομίζω. Ο ένας ανεβάζει τον άλλο. Θα πάμε μετά και σε αυτό. Ναι. Ξεκινάμε πάντα από εμάς. Ποιοι είμαστε εμείς. Αυτό που λες πολύ σημαντικό πάντως. Ναι. Πάντα όταν πας να μιλήσεις σε μια κοπέλα, σε έναν άνθρωπο, πάντα πας για να δώσεις αξία. Πάντα πας για να κάνεις τη ζωή του καλύτερη. Ακόμα και να πας να μιλήσεις σε μια κοπέλα 5 δευτερόλεπτα και να σου πει ότι ξέρεις τι, φύγε από εδώ, με ενοχλείς ή δεν ενδιαφέρομαι. Θα πρέπει αυτά τα 5 δευτερόλεπτα να κάνουν τη ζωή της καλύτερη. Δηλαδή, φεύγοντας, να της πεις ότι ξέρεις τι, OK, παρόλα αυτά είσαι γαμάτη, καλό βράδυ, να περάσεις τέλεια. Ακόμα και αν σε απορρίψεις μια κοπέλα, πάντα θα πρέπει να είσαι ευγενικός. Ζάρι, τι κάνεις όμως μετά, πώς της μιλάς? Να σου πω εγώ τι γίνεται. Κοζάρι. Μπαίνεις την άλλη μέρα στο Instagram και ψάχνεις. Το έχεις κάνει. Και δεν πας να της μιλήσεις. Αυτόματα σκέφτονται αυτός ο τύπος δεν έχει αρχίδια. Δηλαδή, της λέει και το DNA της. Της λέει, καλά, εγώ θα κάνω παιδιά, θα μεγαλώσω τα παιδιά αυτού του τύπου. Αυτός δηλαδή σε μια δυσκολία θα φύγει, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει.
Δηλαδή, ας πούμε, σε Ευαγγέλιο το έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου τι είναι αυτό που θες να πετύχεις και μέσα αυτές τις τρεις μέρες, αλλά και γενικότερα τι θες να πετύχεις με τις γυναίκες. Θα σου πω, γιατί είναι αυτό που έλεγα και στο Γιάννη πριν, δεν θέλω να με κλέβω. Θέλω να κλέβω εγώ τις κόμπες που στάρω και δεν θέλω να περιμένω από ένα έστειλα να κλέψω. Έτσι θα πρέπει να αλληλεπιδράσεις και να θεωρείς ότι είσαι αποδεκτός, δηλαδή μη σκέφτεσαι ότι α, ναι, ότι είμαι περίεργος ή πώς θα πάω και θα με αποδεχτούν, τι πρέπει να κάνω, τι πρέπει να πω. Όχι, ούτε καν. Πάω και ήδη αυτές οι κοπέλες με αποδέχονται. Να δεις τη διαφορά, το κεφάλι σου πάει λίγο πιο κάτω, εκεί. Ρε παιδί μου, πώς, ένας βασιλιάς, πες ότι είσαι βασιλιάς. Ο βασιλιάς πώς περπατάει, δεν περπατάει, δι... μάλλον θα σου δείξω αλλιώς. Θα σου δείξω ένα ακραίο, για να καταλάβεις. Λόρδος. Κοίτα πώς περπατάει, Μαγκρέκο. Αυτό το τύπο. Και εγώ είμαι, κατάλαβες. Κοίτα το. Κάντε λίγο να το μιμήσου το. Δεν θα περπατάς έτσι κανονικά, αλλά για να νιώσεις αυτό το τι αφήνομαι, ότι... Κατάλαβες. Πάλι, έχεις μια συστολή. Ας πούμε ο Βαγγέλης κοιτάει γύρω-γύρω, λέει τώρα μας βλέπουν που κάνουμε αυτά τα καρογκιζιλίκια. Το σκέφτηκες αυτό ή όχι? Για να περπατάς έτσι καθυστερημένος, αλλά ξεβιδώνεσαι ακριβώς και επίσης όταν περπατάς έτσι και σε βλέπει ο κόσμος, δηλαδή τώρα εγώ μου περπατάω έτσι εγώ. Κοίτα πόσο υπερβολικά το κάνω. Όλοι με κοιτάνε και λένε τι καθυστερημένος είναι αυτός. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει. Ακριβώς, εγώ είμαι στα αρχίδια μου. Δοκίμασε το λίγο, Βαγγέλη. Πιο πολύ, ξεβιδωμένα, φουλ όμως. Έτσι, κοίτα. Πιο πολύ, έτσι. Είδες πως αστείο είναι. Πάλι νιώθεις ότι έχεις μια συστολή. Ότι... κάτι με τραβάει πίσω. Ακριβώς. Yo, λοιπόν, Παρασκευή βράδυ και πάμε για night game. Είμαστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πάω να βρω τους μαθητές και θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή βραδιά.
Κάθε στο τραπέζι δεν μιλάει κανένα για καμία. Βλέπετε. Βλέπετε. Πάμε, πάμε προς τα μέσα. Πάμε να δείτε πώς από αυτούς τους τύπους είστε πολύ καλύτεροι, πολύ πιο γαμάτοι. Και δεν το λέω ότι πρέπει να συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία θα καταλάβετε πόσο μοναδικό είναι αυτό που κάνετε, μέσα από αυτή τη σύγκριση. Ναι, πρόσεξε. Αυτό εδώ το βλέπεις. Κοίτα λίγο. Όταν μια κοπέλα κάνει αυτό και γελάει. Και κοίτα χαμόγελο που έχεις. Το που βλέπεις τον εαυτό σου. Ναι. Το βλέπεις πόσο γαμάτο είναι αυτό. Κοίτα. Δεν είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Θα πρέπει να φέρεσαι κυριολεκτικά σαν το μαγαζί να είναι δικό σου. Μπαίνω μέσα στο μαγαζί και απλά περνάω καλά, περπατάω, ξέρεις, ζω το vibe του μαγαζιού και μόλις τύχει και εδώ κάποια, απλά θα της μιλήσω. Δηλαδή, για ποιο λόγο το λέω αυτό, γιατί πολλοί μπαίνουν μέσα στο μαγαζί και πάνε μπαμ από τη μία στην άλλη, ξέρεις, έτσι, σαν να έχουν στόχους, πάω στον ένα στόχο μετά στον άλλον και αυτό δημιουργεί πάρα πολύ κακή εικόνα στο μαγαζί. Σε μια βραδιά με τις 5 θα είναι easy, θα σε γουστάρουν κατευθείαν. Οι άλλες 5 θα είναι full ψυχρές ότι αγαμίσου ή ξέρεις θα συνομπάρουν και οι πιο πολλές, οι 10 ας πούμε γενικότερα το μεγαλύτερο πλήθος θα είναι ουδέτερες, θα είναι σε φάση ότι για να δούμε, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Να σου πω κάτι, το περίμενα χειρότερο. Το περίμενα χειρότερο. Μπαίνεις στα χέρια σου, πας, μιλάς αυτούς που θες και μπαίνεις. Ακριβώς. Τόσο απλά. Για ποιο λόγο νιώθεις πιο άνετα? Γιατί, πρόσεξε, νιώθεις πιο άνετα, γιατί ήταν αληθινό, γιατί ήταν αυτό που ένιωθες εκείνη τη στιγμή. Οπότε βλέπεις. Ακόμα και αυτό μπορεί να δουλέψει. Γι' αυτό λέμε ότι δεν παίζει ρόλο τι θα πεις. Αλλά πώς θα το πεις. Και αν το νιώθεις, αν όντως είναι αληθινό και πηγάζει από μένα.
κουρασμένο, το φίλο δεν την παλεύει άλλο. Yo, λοιπόν, δεύτερη μέρα bootcamp, Σάββατο βράδυ, πάμε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πάμε να βρούμε τους μαθητές. Όταν έρχεσαι να βρεις τους μαθητές σου για bootcamp και αυτοί είναι εδώ πίσω και κάνουν easy warm-up χωρίς εσένα, φοβερή. Έλλης, Γιάννης, Κυριάκος. Ο Κυριάκος είναι μελλοντικός μαθητής, ένα μήνα θα έρθω πάλι στη Θεσσαλονίκη. Μαλάκα, κοίτα χαμόγελο, κοίτα το λίγο, κοίτα φάτσα, κοίτα χαμόγελο. Είχε λογική, όχι, αλλά ήταν αστείο, δημιουργούσε συναισθήματα. Ποιος θες να είσαι στη ζωή σου, ρε φίλε, θες να είσαι κάποιος που τα παρατάει στις δυσκολίες, κάποιος που επιμένει και... Όχι, είναι, μα από εκεί πηγάζουν όλα. Ποιος θες να είσαι, ρε φίλε. Ο εγωισμός σου είναι που το λέει όλο αυτό. Δηλαδή, όταν τον εγωισμό το φτάνει στο μηδέν, μετά θα δεις ότι θα γίνεται πιο ελεύθερος. Μπρο, για να μην με ενοχλεί τίποτα από όλα αυτά που βλέπεις, σημαίνει τον εγωισμό μου τον έχω φτάσει στο μηδέν. Για να βλέπεις ότι πραγματικά δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει που ξέρω εγώ κάποιοι κάθονται και με βγάζουν βίντεο και αυτοί κάθονται και με βλέπουν να προσεγγίζουν να κάνουν οτιδήποτε και αυτά απλά με βγάζουν βίντεο και σχολιάζουν τις ομαδικές. Δεν με νοιάζει αυτό. Κάποιος θα τον ένοιαζε. Αλλά θέλω εγώ γελάω, μου αρέσει. Δεν με νοιάζει αν θα με απορρίψει μια κοπέλα. Δεν θα με αγγίξει ούτε στο 1%. Δεν θα επηρεάσει καθόλου την πραγματικότητά μου. Και αυτό θα πρέπει να κάνεις και εσύ. Αυτό θέλω να σου δείξω. Αυτό θέλω να σου δείξω και με το δικό μου παράδειγμα και με το να πιεστείς τόσο πολύ που να πονέσεις. Γιατί ρε φίλε, εγώ έχω πονέσει πάρα πολύ. Και εγώ δεν ένιωθα καλά πριν κάποια χρόνια στο ξεκίνημά μου. Το έκανα με το ζόρι, πόνεσα. Έριξα τον εγωισμό μου και όχι μόνο έριξα τον εγωισμό μου και πόνεσα, αλλά σκέφτηκα και είπα: το θέλω αυτό το πράγμα. Και αν το θέλω, για ποιο λόγο το θέλω. Κατάλαβες. Και παράλληλα να βγάζεις και μια ενέργεια, ένα πάθος. Να νιώθει ρε παιδί μου η κοπέλα ότι αυτός ο τύπος έχει ενέργεια και αυτός ο τύπος θα κάνει τη ζωή μου καλύτερη. Μεγαλώνεις, αναπτύσσεσαι. Το comfort zone είναι πώς είναι ρε φίλε. Πες ότι είσαι ένα φυτό, ένα λουλούδι. Το comfort zone είναι μια γυάλα. Άμα κλείσεις το λουλούδι μες στη γυάλα δεν μπορεί να ψηλώσει. Θα φτάσει σε ένα όριο και
Αν ψηλώσει, θα αναπτυχθεί στραβά. Θα είναι έτσι μετά, δεν θα πάει προς τα πάνω. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Πρέπει να ζει καινούργια πράγματα, να απελευθερώνεται, να μην εκβάζει κανένα όριο στη ζωή του. Λένε, μόλις το κατάλαβα αυτό, άλλαξε η ζωή μου σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, κυριολεκτικά νιώθω ελεύθερος πλέον. Ενώ πριν 5 χρόνια ήμουνα. Σαν να μην ζούσα κυριολεκτικά. Είναι αυτό που μου είπες. Που λες ότι δεν ζούσα μέχρι τώρα. Το ένιωθα κι εγώ αυτό. Αυτό που κάνω, το κάνει κυριολεκτικά το 1% των αντρών. Θα πρέπει να σκέφτεσαι ποιος έχει τα αρχίδια να κάνει αυτό που κάνω. Απλά ρε φίλε, έχουν πάρα πολλές επιλογές. Κυριολεκτικά έχουν πάρα πολλές επιλογές. Και θα πρέπει να είσαι ο τύπος που θα κάνει τη διαφορά. Από τις χιλιάδες επιλογές. Και θα δεις ότι θα το εξελίξεις απίστευτα. Δηλαδή, έχεις τρομερά περιθώρια εξέλιξης. Και εσύ και ο Βαγγέλης και όλοι μας, έτσι. Σου λέω και εγώ κάθε μέρα εξελίσσομαι. Δεν σταματάει ποτέ όλο αυτό το πράγμα. Και τώρα, σου με αυτό το τρίμερο, έμαθα πράγματα εγώ ο ίδιος. Ήταν η εμπειρία που μου έμαθε πράγματα. Είμαι καλύτερος από ό,τι ήμουν την Πέμπτη. Το επόμενο που σου είπα θα είμαι ακόμα καλύτερος, ακόμα καλύτερος, ακόμα καλύτερος. Δεν σταματάει ποτέ αυτό το πράγμα. Το φλερτ είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι πιστεύεις. Και στο λέω αυτό σε κάποιος ο οποίος πριν μερικά χρόνια ήταν τρομερά εσωστρεφής, δεν είχε καθόλου αυτοπεποίθηση και με τρόμαζε μόνο και μόνο η σκέψη του να μιλήσω σε μια κοπέλα που μου άρεσε. Ωστόσο, αποφάσισα ότι πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Επομένως, άλλαξα τον εαυτό μου, τη συμπεριφορά μου, τις αντιλήψεις που είχα για τις κοινωνικές συναναστροφές και τις γυναίκες. Μελέτησα και βγήκα έξω αμέτρητες φορές, δοκιμάζοντας τα πάντα. Συνάντησα πολλές δυσκολίες, δέχτηκα αμέτρητες απορρίψεις, αλλά παράλληλα έζησα τρομερές εμπειρίες. Γνώρισα απίστευτες γυναίκες και ανέπτυξα έντονες, βαθιές σχέσεις μαζί τους, σχέσεις και εμπειρίες που λίγοι άντρες ζουν στη ζωή τους. Και αυτό είναι κάτι που μπορούν να μάθουν και να ζήσουν όλοι. Αν τα κατάφερα εγώ, τότε σίγουρα μπορείς και εσύ. Η επιτυχία με τις γυναίκες δεν είναι πυρηνική φυσική, ούτε ένα χάρισμα με το οποίο γεννιέσαι. Είναι καθαρά θέμα καθοδήγησης και αναφορικών εμπειριών. Αν μεγαλώνοντας δεν είχες κάποιον να σου μάθει πώς να μιλάς και να φέρεσαι στις γυναίκες, πώς το καλό να το μάθεις μόνος σου. Σε περιμένω λοιπόν σε αυτό το φανταστικό ταξίδι που λέγεται bootcamp, σε αυτό το φανταστικό ταξίδι που λέγεται flirt, σε αυτό το φανταστικό ταξίδι που λέγεται ζωή. Πάτησε το link από κάτω και κάνε αίτηση για bootcamp και θα χαρώ πάρα πολύ να συνεργαστούμε και να σε βοηθήσω να ζήσεις την ερωτική και κοινωνική ζωή που πάντα ονειρευόσουν.